πιστεύω, με θλίψη μου, ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αύριο. Και 95,6% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική αντιμετώπισης, μέσα σε ευρωπαϊκά αντιμετώπισης, της κρίσης από τη μεριά του Βερολίνου, της Φραγκφούρτης και πολύ λιγότερο των Βρυξελών, που είναι ο τελευταίος στόχος αμάξης. Από το 2012, με την παρέμβαση του Ντράγκη, με το OMT, ξεκινάει μια διαδικασία χτισήματος μιας νέας φούσκας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η ανακεφαλοποίηση των ισπανικών τραπεζών και η πολιτική, όχι ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά κρυφών εγγυήσεων που δίνουν τα κράτη-έθνη, τα κράτη-μέλη στις τράπεζες. Για παράδειγμα, είναι κάτι που προσπαθώ να φωνάξω όσο γίνεται πιο δυνατά τον τελευταίο καιρό. Πέρυσι ανακεφαλοποιήσαμε τις δικές μας τράπεζες με 41 δισεκατομμύρια δανεικά, αλλά αυτό που δεν ξέρει ο πολύ κόσμος είναι ότι παράλληλα τους δόθηκαν άλλα 41 δισεκατομμύρια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, χωρίς να περάσει επιβολή, χωρίς να τίποτε αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και τη σηματοδότηση στην οποία αναφέρθηκα πριν, προς τις αγορές εκ μέρους του κ. Ντράγκη και ιδίως της κ. Μέρκελ και του κ. Σόμπλ. Στις αγορές, ότι βάλτε εσείς τα χρήματά σας σε ελληνικά χαρτιά, σε ιταλικά χαρτιά, σε πορτογαλικά χαρτιά και εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι για αυτά τα νέα χαρτιά στα οποία επενδύετε θα υπάρξει μια φούσκα και τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα θα κερδίσετε. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Αντί για χαλάρωση της λιτότητας, δημιουργούν μια νέα χρηματοπιστωτική φούσκα. Μην ξεχνάμε ότι πριν το 2008 και πάλι λιτότητα είχαμε. Αν ήσουν εργαζόμενος στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στη Γαλλία, ένιωθες τη λιτότητα στο πετσί σου. Απλώς υπήρχε η μεγάλη φούσκα του χρηματοπιστωτικού του συστήματος που δημιούργησε εκείνη την αίσθηση της ανάπτυξης. Η Γερμανία ήταν μια δεκαετία σταθερή μισθή. Ακριβώς. Μειούμενη σε πραγματικές τιμές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ξανά. Εάν αύριο στη ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ καλά, δεν θα αλλάξει. Το πολύ πολύ να ενισχύσουν λίγο περισσότερο τη φούσκα αυτή. Μπορεί να δώσουν άλλα 500 εκατομμύρια και στον κύριο Σαμαρά για να έχει να τα διαχειρίζεται με προεκλογικό στόχο πριν, έτσι ώστε να πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα όταν θα αναγκαστεί να κάνει εκλογές, όταν αυτό θα συμβεί. Και παράλληλα, και εδώ θέλω να το τονίσω αυτό, θα στείνεται συστηματικά η παγίδα για την επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, όποια και είναι αυτή, έτσι ώστε ο επόμενος πρωθυπουργός, και ελπίζουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ στο τραπέζι να είναι λέξεις, την επόμενη μέρα θα του τηλεφωνήσει ο κύριος Ντράγκη και θα του πει συγχαρητήρια κύριε Τσίπρα για την εκλογή σας. Μας χρωστάτε 80 δισεκατομμύρια μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτή θα είναι η παγίδα η οποία χτίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αλλά απλώς στην Ιταλία δεν υπάρχει προοπτική για να εκλεγεί ένα κόμμα σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε για μένα. Τι εγγύησει για τις τράπεζες. Βεβαίως. Οι οποίες λήγουν τον Φεβρουάριο του 2015 και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια υποσημείωση μια ανακοίνωση είπε ότι 1η Μαρτίου θα σταματήσει να τα δέχεται. Το οποίο σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες, εγώ το ονομάζω η νέα παγίδα μέσω των τραπεζών που στείνουν στην επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα υπάρξει προοπτική για μια κυβέρνηση που θα πει όχι. Το οποίο τι σημαίνει κατά με, ότι μιλάω τώρα για τις εκλογές αύριο. Οι εκλογές αύριο είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν ασφυκτική πίεση στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο να μην μπορούν να σταθούν στην κυβέρνηση. Από μόνη της αυτή η πίεση δεν πρόκειται να φέρει καμία αλλαγή της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εάν αναγκάσει το ελληνικό κατεστημένο να προβεί σε εκλογές πιο σύντομα από ό,τι θα ήθελε, αυτή θα είναι η κίνηση. Γιατί για μένα αυτό που θα αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική, οικονομική πολιτική και πολιτική, θα είναι μια νίκη στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Οι ευρωεκλογές αύριο, έτσι όπως τις βλέπω εγώ, είναι ένας προθάλαμος, είναι μια πρόβα generale για την επιτυχία στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Από μόνη μια νίκη σε προεκλογές δεν μπορεί να αλλάξει ούτε την πολιτική του κ. Σόμπλε, ούτε την πολιτική του κ. Ντράγκη.